Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και θα μείνουμε και στην επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κοζάνη, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε τον κύριο Στέργιο Κιάνα, ο οποίος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και μέλος της δικού σας του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για να δούμε αρκετά θέματα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε πριν και τις σχετικές δηλώσεις από την επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κοζάνη, οι προκλήσεις για την Ευρώπη, την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία και μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Σκινά σε δηλώσεις έξω πριν να ξεκινήσει η εκδήλωση μαζί με τον Γιώργο τον Κασαπίδη ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να γίνει ευρωπαϊκή πρωταγωνίστρια της μετάβασης. Ένα σχόλιο θέλω για την επίσκεψη Σκινά στην περιοχή μας, κύριε Κιάνα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός η επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Μαργαρίτη Σκινά. Είναι ένα γεγονός το οποίο πιστοποιεί κατά κάποιο τρόπο τις πολύ καλές σχέσεις αλλά και την θέληση που υπάρχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε η μετάβαση σε μια διαφορετική οικονομία στην Δυτική Μακεδονία να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και το λόγο έγινε αυτή η επίσκεψη του Επιτρόπου στην περιοχή μας και θα συνδυαστεί και με επιμέρους επισκέψεις τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και, και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Έχω την αίσθηση ότι θα αποκομίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φάση στην οποία βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία και αυτό θα είναι και κάτι το οποίο θα το εξελίξει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ωφέλειες σαν περιοχή. Επειδή βλέπουμε την τελευταία περίοδο ότι έχουμε αρκετές επισκέψεις υπουργών, στελεχών της κυβέρνησης, γενική γραμματής. Θα δούμε θετικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Προχθές ο Γιώργος Κασαπίδης παρουσίασε την νέα επένδυση για το υδρογονοίδη στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, επειδή βρεθήκατε εκεί, ήταν εδώ ο κύριος Βασίλειο. Ακούμε καθημερινά και έδωσε και μια συνέντευξη ο Περιφερειάρχης προχθές για πολλά ζητήματα στην περιοχή. Θα δούμε θετικά από εδώ και πέρα για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι επισκέψεις απλά ρουτίνας των υπουργικών στελεχών. Ξεκάθαρα τώρα, γιατί οι πολίτες αυτή τη στιγμή θέλουν να δούνε πράγματα να γίνονται σε μια δύσκολη περιοχή, με πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι είμαστε το επίκεντρο της χώρας σε ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι των επενδύσεων αλλά και γενικά των ενεργειακών εξελίξεων. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς ως περιφέρεια, τώρα επειδή αναφέρατε και λίγο την έκθεση της Θεσσαλονίκης, όντως είχαμε και αυτό αυτή την κατεύθυνση να παρουσιάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας έναντι των υπόλοιπων περιοχών. Σε αυτό βέβαια που με ρωτήσατε, νομίζω ότι κοινό στόχο όλων, τόσο τη κυβέρνηση όσο και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι όντω να γίνουν βήματα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω κιόλα από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στην περιοχή για επενδύσει, που το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να εμφανίζονται πραγματικά ποιοι θα επενδύσουν στην περιοχή. Δεν είναι μικρό πράγμα και φυσικά όποιο θέλει να έρθει εδώ πέρα θα πρέπει να ζυγίσει πολλά πράγματα για να πάρει την απόφαση και να το δούμε πλέον χειροπιαστά να υλοποιείται. Ναι. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε την επίσκεψη του ιδρυτή και προέδρου της Άντβεν, του κυρίου Βασίλη Γρηγορίου, όπου μαζί με τον Περιφερειάρχη παρουσίασαν την επένδυση που είναι να εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, μια επένδυση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα υλοποιηθεί μέχρι το 2027. Δεν είναι μικρό πράγμα, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τέτοιες επενδύσεις χρειαζόμαστε κι εμείς και γι' αυτό και σαν περιφέρεια τις στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Είστε αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει. Εντάξει, έγινε η συνέντευξη, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Απλά ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν εμπόδια. Γιατί κάτι τέτοιο είχα ακούσει από τον κύριο Γρηγορίου, λίγο με προβλημάτισε. Δεν ξέρω τώρα. Και μιλάμε για αρκετές θέσεις εργασίας. Δεν είναι λίγες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η θέληση υπάρχει. Όπως λέτε και εσείς, εμπόδια μπορεί να παρουσιαστούν. Φυσικά να μην είναι τέτοια που να αποτρέψουν τον άνθρωπο να φύγει από την περιοχή. Η εταιρεία του είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq. Καταλαβαίνετε ότι και πίσω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο υπάρχουν άλλοι που χρηματοδοτούν αυτό το εγχείρημα, όπως και αναμένει και από την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της με βάση την έγκριση αυτή που υπάρχει από το IPCI, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και για αυτή την περίπτωση θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν σας κρύβω όμως ότι η θέληση αποτυπώνεται και με το γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία πλέον έχει εντοπίσει και γραφεία, έτσι
έτσι ώστε να εγκατασταθεί στην περιοχή και πλέον να υπάρχει με ονοματεπώνυμο στην περιοχή μας. Και άρα αυτό δείχνει και τη θέληση που υπάρχει από την πλευρά του επιχειρηματία να γίνει επένδυση αυτήν στην περιοχή και να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη επένδυση, την οποία την παρουσίασε ο Γιώργος ο Γαστραπίδης μαζί με τον κύριο Γρηγορίου στη συνέντευξη. Θα δούμε κι άλλες επενδύσεις στην περιοχή. Ήδη πριν από μια εβδομάδα έγιναν τα εγκαίνια της νέας της ΒΠΕ, η οποία 20 χρόνια και παραπάνω ήταν εκεί ένας χώρος ο οποίος δεν το έδινε κανείς σημασία. Θα δούμε επενδύσεις. Ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη να λέει, αλλά μέχρι στιγμής καμιά επένδυση δεν ξέρω, δεν έχω δει. Ίσως έρθει το επόμενο διάστημα. Εσείς θα έχετε κάτι νεότερο ως περιφέρεια. Κοιτάξτε, ένας εγκαταλελειμμένος χώρος ήταν η ΒΠΕ αυτή, όπως είπατε κι εσείς, και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε βέβαια και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει τώρα, θεωρείτε ότι υπάρχει. Θεωρώ ότι μπήκε στη λογική να αδειοδοτήσει αυτό το χώρο που τους ανήκει. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, επειδή τα εισερχόμενα είναι τέτοια που την αναγκάζουν συσσαγωγικά, έτσι, να το δει και αυτή επιχειρηματικά ότι είναι κάτι που τη συμφέρει. Από ό,τι μας είπανε και στην εκδήλωση αυτή που αναφέρεται των εγγενείων, σιγά σιγά ο χώρος αυτός εξαντλείται από άποψη χωρητικότητας και υποδοχής επενδυτών. Αυτό βέβαια φτάνει να το δούμε στην πράξη. Στην πράξη, ναι. Γιατί στα λόγια όλα καλά είναι. Είδατε κι εσείς ότι γενικά οι ρυθμοί που υλοποιούνται όλα τα πράγματα δεν είναι και πιο γρήγοροι και αυτό σίγουρα οφείλεται και σε θεσμικά ζητήματα τα οποία δεν λύνονται με γρήγορους τρόπους. Όμως, αν το πάρουμε λίγο χρονικά που βρισκόμαστε και με βάση και τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα, σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και από εδώ και πέρα, αν δεν βλέπουμε να υλοποιούνται πράγματα, σίγουρα δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Έχω όμως την αίσθηση και αυτά που εισπράττω κι εγώ, ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι και από εδώ και πέρα μόνο θετικά θα είναι τα μηνύματα που θα παίρνουμε στο κομμάτι αυτό των επενδύσεων στην περιοχή μας. Ωραία. Να έρθω λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε η 86η ΔΕΘ. Εκεί συμμετείχατε ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ένα περίπτερο, θετικά τα αποτελέσματα. Είδαμε αρκετούς, και τον Περιφερειάρχη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τους συναδέλφους σας, την κυρία Φροξενή Διώτηνα, την Περιφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Χατζής και άλλους συναδέλφους σας να βρίσκονται εκεί πέρα. Θετικά αποτιμάτε τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της περιφέρειας. Γιατί υπήρχαν και κάποια αρνητικά και θετικά σχόλια για τη συμμετοχή σας και θέλω να τα απαντήσετε. Δηλαδή, από όλες αυτές τις μέρες που συμμετείχατε, είχαμε και επισκέπτες και υπουργούς στο περίπτωμα να μιλήσουν, να ενημερωθούν για τη Δυτική Μακεδονία. Σκοπός μιας επίσκεψης ενός υπουργού στο περίπτερο δεν είναι να ενημερωθεί από εμάς για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ή να ζητήσετε και κάτι εσείς. Ουσιαστικά, ναι, είναι αυτό ακριβώς. Να μας πει και τι ο ίδιος, τι συνθήκες δημιουργεί, έτσι ώστε η Δυτική Μακεδονία να βγει από αυτό το πρόβλημα που την ταλανίζει, έτσι. Ναι. Οπότε και εκεί θεωρώ ότι οι περισσότερες επισκέψεις έχουν έναν συμβολικό χαρακτήρα, έτσι, να έρθουν να δουν και να μας ενημερώσουν για διάφορα, έτσι, ζητήματα που οι ίδιοι έχουν και σχετίζονται με την περιοχή μας και πώς αυτοί τα εξελίσσουν. Θεωρώ ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση οι επισκέψεις όλες αυτές. Έγιναν πάρα πολλές επισκέψεις. Θεωρώ ότι το μήνυμα και αυτό που εκπέμψαμε κι εμείς ήταν κάτι θετικό. Κανένας δεν νομίζω ότι έμεινε παραπονούμενος από την επίσκεψή του στο περίπτερό μας. Η ενημέρωση που είχαμε και οι άνθρωποι που στελέχωναν το περίπτερο ήταν καταρτισμένοι και μπορούσαν να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα σχετιζόταν με τη Δυτική Μακεδονία. Είτε αυτό είχε αυτά τα δύο προτερήματα που τα λέμε εμείς, έτσι, το να επενδύσω στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και ότι είμαστε το κέντρο των ενεργειακών εξελίξεων. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε και κάποιο άλλο ερώτημα που έμενε αναπάντητο από τους ανθρώπους που βρισκόταν εκεί. Και εμείς, όπου παρουσιαζόταν η ανάγκη, φυσικά και συνδράμαμε στο να υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη και δώσαμε την ψυχή μας όλες αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο για την περιφέρειά μας. Μείνατε ικανοποιημένος, γιατί διάφορα σχόλια ότι δεν υπήρχαν πολλά τοπικά προϊόντα στο περίπτερο, δηλαδή ότι είχαμε κάποιες ελλείψεις. Πώς απαντάτε? Εντάξει, δεν είναι αρνητικό ή δεν είναι και κακή κριτική όταν έρχεται ένας πολίτης και βλέπει και κάτι δεν του αρέσει. Πώς απαντάτε όταν κάποιος λέει ότι δεν είχατε πολλά τοπικά προϊόντα, παρά στο περίπτερο, ή κάποιος που ερχόταν δεν είχε να δοκιμάσει κάτι? Ο σκοπός του περιπτέρου, το ξέρετε εσείς, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Ναι. Ναι, ο σκοπός του περιπτέρου δεν ήταν αυτό, να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Φυσικά, εμείς το βλέπουμε πιο ολιστικά και πιο ολοκληρωμένα. Θέλουμε ουσιαστικά μέσω του περιπτέρου να δώσουμε λίγο το μήνυμα
των ιδιαιτεροτήτων που έχει αυτήν η περιοχή. Υπήρχαν άλλα περίπτερα, έτσι το ΕΒΕ είχε δικό του περίπτερο που υπήρχαν επιχειρήσεις μέσα που μπορούσαν να υπάρχουν τα τοπικά προϊόντα. Υπήρχαν και άλλοι επιχειρηματίες της περιοχής που ήταν εγκατεστημένοι σε κάποια άλλα περίπτερα. Δεν νομίζω ότι έλειπε η παρουσία της Δυτικής Μακεδονίας, απλά ήταν σε διαφορετικούς χώρους και όχι σε αυτό το περίπτερο της περιφέρειάς μας. Άρα σας μένετε ικανοποιημένος από την συμμετοχή σας, από όλη αυτή τη δουλειά που έγινε όλη αυτή την περίοδο από δύο αντιπεριφερειάρχες, την κυρία Ντιό και εσάς, αλλά και όλους τους συνεργάτες της περιφέρειας, μείνατε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάσατε. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος και φυσικά και θεωρώ ότι κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να παρουσιάσουμε την περιφέρειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό τουλάχιστον όσον αφορά τις εκθέσεις στην περιοχή. Και ένα σχόλιο για να κλείσουμε τη ΔΕΘ. Είδαμε ότι το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, επειδή είσαστε και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ και μέλος της δικού σας, επισκεφτήκατε και τα περίπτερα του ΤΕΕ, το κεντρικό ΤΕΕ. Είχαμε κάτι σημαντικό εκεί. Σαν ΤΕΕ, κάτι που ενδιαφέρουν για την περιοχή μας. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ήταν, η επίσκεψη δεν ήταν στο κεντρικό ΤΕΕ. Το περίπτερο ήταν του τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Όπου η επίσκεψη έγινε φυσικά από τη στιγμή που αποφασίστηκε να κατέβει αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει και από το περίπτερο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η συνεργασία μας γενικότερα είναι άψογη σε πολλά ζητήματα. Και δεν μπορώ κι εγώ, η σχέση μου με τον πρόεδρο του παραρτήματος εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας είναι άριστη. Και φυσικά έχουμε τις κοινές ανησυχίες. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που συζητήθηκαν εκεί. Εκείνη συμπτωματικά την ημέρα που πήγαμε υπήρχε και μια συνεδρίαση μιας μόνιμης επιτροπής του Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε τα ενεργειακά ζητήματα. Οπότε ανταλλάξαμε απόψεις πάνω σε αυτό το τομέα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αποδίδουν η συμμετοχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε διάφορες εκθέσεις παλιά, να θυμίσω, αλλά και γενικά και σε αυτή την περιφερειακή αρχή υπήρχαν σχόλια και με τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο τον Παυλιάρα πολλές φορές και από τους την πολίτευση και από άλλες φορές ότι δίνουμε αρκετά λεφτά αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε από τη συμμετοχή της περιφέρειας και άλλων φορέων, γιατί εντάξει εσείς μπαίνετε μπροστά και ακολουθούν και άλλοι φορείς από τη συμμετοχή στις εκθέσεις. Είστε ικανοποιημένος από αυτή την συμμετοχή αλλά και από άλλες συμμετοχές σε εκθέσεις? Κοιτάξτε, κάθε έκθεση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε την έκθεση της Θεσσαλονίκης το ίδιο με μια έκθεση η οποία έχει μια στόχευση συγκεκριμένη και φυσικά απευθύνεται πιο πολύ σε επιχειρηματίες που θέλουν να πάνε να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι κάθε έκθεση έχει τη σημασία της, αλλά από εκεί και πέρα φυσικά είναι και στο χέρι του κάθε επιχειρηματία πώς θα προβάλλει το προϊόν του. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή, από εκεί και πέρα είναι και η πρόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος πριν του ίδιου του επιχειρηματία. Νομίζω όμως ότι με τον τρόπο που οργανώνονται πλέον οι εκθέσεις, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι την απάντηση βέβαια στο ερώτημά σας θα σας τη δώσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά. Τώρα να έρθω να δω αρκετά και άλλα θέματα. Να ξεκινήσω λίγο. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Κώστας ο Σκρέκας αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω για νέους. Ένας με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια και θα βοηθήσει 20.000 νέους ηλικίες από 18 έως 39 ετών να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινήσουν τις κατοικίες τους. Ένα πρόγραμμα στο οποίο είδαμε ότι αρκετοί από τη Δυτική Μακεδονία συμμετέχαν στα προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ. Ένα σχόλιο θα ήθελα, αν είστε ικανοποιημένος από το καινούριο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Κώστας ο Σκρέκας και πώς προχωράει το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το Εξοικονομώ για τους κατοίκους εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Κιάννα. Εγώ θα πω, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, ότι γενικά όλα αυτά τα προγράμματα του Εξοικονομώ, είτε που έτρεξαν, είτε που τώρα είναι σε διαδικασία υλοποίησης, είτε και αυτά που ανακοινώνονται, σίγουρα έχουν μια θετική κατεύθυνση και πρέπει να συνεχιστούν. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεχιζόμενη ροή, δεν θα έπρεπε να σταματάνε τα προγράμματα αυτά και δεν θα έπρεπε να αποκλείουν κανέναν. Είμαστε μια περιοχή σε μετάβαση. Το γεγονός της μετάβασης οφείλεται στο πρασίνισμα, δηλαδή αυτό επιδιώκουμε όλοι και τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Άρα θα πρέπει να, στην περιοχή μας να ίσχυε κάτι διαφορετικό και ουσιαστικά όλες οι κατοικίες, όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν αυτά τα ευεργετήματα των προγραμμάτων αυτών.
Από εκεί και πέρα όμως, επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούμε εμείς να το αποφασίσουμε, είναι υπουργικές αποφάσεις, μένουμε στο γεγονός ότι συνέχεια, καταρχάς το θετικό να πάρουμε ότι στο τελευταίο εξοικονομώ δεν έμεινε κανένας κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλε αίτηση έξω από το πρόγραμμα αυτό. Ως προς τις διαδικασίες, κινούνται με έναν καλό ρυθμό, θα μπορούσαν βέβαια και καλύτερα να είναι τα πράγματα. Μένω στο γεγονός ότι τα παλιά εξοικονομώ έχουν αρχίσει και πληρώνονται οι αιτήσεις, δεν δημιουργούν προβλήματα στους προμηθευτές. Ναι, άρα δηλαδή αρχίζουν, γιατί ένα διάστημα υπήρχε ένα πρόβλημα και είχαμε δει και τους ίδιους τους προμηθευτές να αγανακτούν, γιατί θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους. Εντάξει, δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα να βάζεις δικά σου χρήματα και λεφτά και να περιμένεις σε ένα εύκολο χρονικό διάστημα να τα πάρεις πίσω. Θα δούμε άλλο πρόγραμμα για την περιοχή μας, δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια δύσκολη περιοχή, η οποία αυτό το χειμώνα με τη θέρμανση, οι προβλησμοί θα βγουν εκτός. Νομίζω ότι και στην πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Δούκου στην περιοχή και στις συναντήσεις που είχε με φορείς εδώ της περιοχής μας, νομίζω ότι έδωσε η ίδια την απάντηση αυτή, που ότι περιμένουμε να βγει ένα νέο εξοικονομώ το οποίο θα αφορά τόσο κατοικίες όσο και επιχειρήσεις. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα αφορά τις επιχειρήσεις. Ένα πολύ σημαντικό νομίζω γεγονός, το οποίο όντως αν ισχύσει στο χρονοδιάγραμμα που και η ίδια έθεσε, θα μιλάμε για κάτι έτσι ιδιαίτερο και με πολύ καλά αποτελέσματα για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ξέρετε κι εσείς ότι το ενεργειακό κόστος πλέον είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για μια επιχείρηση στη λειτουργία της. Άρα είναι ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Μάλιστα. Και επειδή μιλήσαμε πριν για το ΤΕΕ και έχουμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα αλλάξει πλέον η διοίκηση, πότε θα δούμε αλλαγές στην διοίκηση του ΤΕΕ, πότε θα δούμε να ξαναλαμβάνει ο Στέργιος Κιάνα στην Προεδρία του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Κύριε Βακρατσά, αυτό μέχρι αρχές του Νοέμβρη θα πρέπει να έχει γίνει η αλλαγή αυτή, οπότε... Θα επιστρέψετε ξανά δηλαδή στη θέση του Πρόεδρου του ΤΕΕ. Στην Προεδρία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Μάλιστα. Εκλογές πότε έχουμε για την διοίκηση του ΤΕΕ? 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Άρα έχουμε περιθώριο. Μάλιστα. Άρα αναλαμβάνεται αρχές του Νοέμβρη την Προεδρία του ΤΕΕ. Τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όσον αφορά και τόσο για τις εθνικές εκλογές, και εκεί η ημερομηνία δεν ξέρουμε, αλλά για τις αυτοδιοικητικές, η πρώτη Κυριακή είναι 8 Οκτωβρίου του 2023, και σχεδόν ένα μήνα από τώρα. Έχετε πει πολλές φορές, δεν θα το ξαναρωτήσω, ότι ο Στέργιος Κιάνας θα είναι ξανά υποψήφιος με τον Γιώργο Κασαπίδη στις εκλογές, ούτε υποψήφιος δήμαρχος θα είστε, ούτε κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Βλέποντας όμως ότι όσο προχωράμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη, η οποία στηρίχτηκε από την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019, δέχεται και κριτική έντονη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διάφορες επιλογές. Σήμερα διαβάζοντας ένα άρθρο του Χάρη Κάταν, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής στον ΑΝΕΛ, σήμερα είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, επιδιώκει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, αυτό ακούγεται, λέει ότι η κοινωνία μας δεν αντέχει περισσότερους πολιτικούς πειραματισμούς σε βάρος της. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και αφήνει σκληρή κριτική στον Γιώργο τον Κασαπίδη. Με την έννοια ότι η αλλαγή πολιτικής νοοτροπίας και αντίληψη των πραγμάτων είναι πλέον επιβεβλημένη. Στα θετικά της εποχής, βέβαια, είναι η πρόθεση πολλών νέων προσωπικών της περιοχής. Σας ασκεί σκληρή κριτική. Και εδώ βλέπουμε τώρα τελευταία ότι δέχεστε σκληρή κριτική και από άλλους έτσι κοντά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς απαντάτε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, γιατί είστε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το λέω με αυτή την έννοια? Καταρχάς, να πω ότι το γεγονός, το εύκολο μάλλον είναι να κριτικάρουμε κάποιον. Ναι. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι να δούμε και εμείς τι προτείνουμε. Γιατί στα λόγια όλα είναι εύκολα. Και αν νομίζω τώρα αυτό που διαβάζετε είναι ένα άρθρο σημερινό. Ναι, είναι εντάξει, είναι ένα δύο σελίδες. Είναι κάποια αποσπάσματα από αυτά που γράφει ο κύριος Κάτανας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κάτανα, με βάση αυτό το δημοσίευμα και επειδή αναφέρθηκε στην ανεργία που ταλανίζει την περιοχή, θα ήθελα να μου πει ο ίδιος, που ήταν και βουλευτής έτσι, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, να δούμε ποια ήταν η ανεργία τότε και τι διαφορά έχει με το σήμερα. Γιατί καλά είναι τα λόγια και να λέμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρωτοπόρα στην ανεργία, αλλά και τότε τα ίδια πράγματα συνέβαιναν. Ας μας πει τι έκανε ο ίδιος για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όλοι μπορούμε να κριθούμε. Φυσικά και έχει δικαίωμα ο καθένας να διεκδικεί οποιοδήποτε αξίωμα επιθυμεί. Όλα θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνονται με έναν πολιτισμένο τρόπο και βέβαια με γνώμονα όλοι να εξυπηρετήσουμε το καλό του τόπου. Τέτοιου είδους σχολιασμοί και τέτοιου είδους επιθέσεις και συγκεκριμένα προς έναν άνθρωπο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω ότι δεν έχουν αξία.
Αν θέλει και ο κύριος Κάτανας και οποιοδήποτε, φυσικά οι πόρτες της περιφέρειας είναι ανοιχτοί και όποιος θέλει να συνδράμει μπορεί να μας βρει συμμάχους και εμείς να γίνουμε συμμάχοι δικοί τους. Κύριε, και αν σας ενοχλεί η κριτική που μπορεί να δέχεστε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης ή και εσείς, γιατί όταν δέχεται ο Κασαπίδης, δέχεστε και εσείς που είστε μέλη της περιφερειακής αρχής. Κοιτάξτε, κανένα δεν τον αρέσει να ακούει κριτικές και ειδικά όταν οι κριτικές αυτές είναι άδικες. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω σε τι άλλο αναφέρεστε. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τόσο έντονη δυσαρέσκεια όπως την παρουσιάζετε εσείς με τον τρόπο αυτόν. Εγώ βλέποντας εδώ και κάποια έτσι άλλες παρεμβάσεις που έχω δει την προηγούμενη εσείς, περίοδο. Δεν ξέρω τι άλλο είναι αυτό που λέτε. Εμείς ξέρουμε ότι προσπαθούμε για το καλύτερο του τόπου. Ο Περιφερειάρχης είναι αφοσιωμένος στο έργο του και εμείς από την άλλη προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε αυτό το έργο να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα οι συγκυρίες δεν ήταν καλές. Είχαμε να διαχειριστούμε πάρα πολλές δυσκολίες. Είτε αυτό ήταν ο COVID, είτε η απολιγνητοποίηση, που δεν είναι μικρά πράγματα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όμως σιγά σιγά όλα μπαίνουν στη σειρά και αρχίζει να φαίνεται πολύ έντονα και το αποτύπωμα αυτής της περιφερειακής αρχής με τα έργα που υλοποιούνται και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για να οδηγήσουν την περιφέρειά μας σε ρυθμούς τελείως διαφορετικούς και φυσικά να γίνει και αυτό που όλοι επιθυμούμε, η πιο πράσινη περιφέρεια της Ευρώπης και η ανεργία να μειωθεί. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή, ή δεν υπάρχουν λάθη? Δεν υπάρχουν λάθη από το 19 μέχρι σήμερα της νέας περιφερειακής αρχής. Εσείς δεν τα βλέπετε? Πάντα μου όλα είναι θετικά. Δεν υπάρχουν κάποια λάθη ή κάποιες δυσαρέσκειες, ακόμη και σε στελέχη σας? Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη, κύριε Βακρατσά. Οπότε φυσικά και γίνονται λάθη από όλους μας, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι τα λάθη αυτά ούτε γίνονται εσκεμμένα ούτε γίνονται από άγνοια. Σίγουρα όταν προσπαθείς και έχεις να αντιμετωπίσεις τόσα πολλά ζητήματα, φυσικά και μπορεί να υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Σωστά. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ακούγονται ότι μπορούμε να δούμε και άλλα ψηφοδέλτια που μπορεί να πρόσκειται κοντά στο δικό σας χώρο. Σας προβληματίζει εν ώψη εκλογών? Ακούγονται πολλά. Εντάξει, μέχρι να δούμε να κλείνουν και λοιπά, θα ακούσουμε πολλά. Εντάξει, ας μας πούν και το λόγο που όλοι αυτοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Καλό είναι να ξέρουμε, δεν είναι άσχημο να γνωρίζουμε, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν οποιοδήποτε αξίωμα, έτσι, είτε είναι στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ αυτό που γνωρίζω και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η περιφερειακή αρχή αυτή είχε ένα ποσοστό που άγγιζε το 52%. Και θεωρούμε ότι είναι εφικτό και στις επόμενες εκλογές πάλι το ίδιο ποσοστό να πάρουμε. Για να κλείσω το κομμάτι της περιφερειακής αρχής και να πάω και λίγο και στον Δήμο Κοζάνης, έτσι να ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, γιατί τους δυσαρεστημένους έτσι συναδέλφους σας θα μπορέσετε να τους πείσετε και πάλι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας, περιφερειακοί σύμβουλοι που είχαν πρότιας, οι οποίοι έχουν μια δυσαρέσκεια με τη σημερινή διοίκηση, με τον ίδιο τον περιφερειάρχη. Εγώ το λέω σαν συνάδελφό σας περισσότερο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι και λίγο αποστασιοποιημένοι. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να μας το πείτε και εμάς, κύριε Βακρατσά. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποιος δυσαρεστημένος στην παράταξή μας. Θεωρώ ότι. Από τους συναδέλφους σας, λέω τους είμαστε... περιφερειακούς συμβούλους. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα πολύ καλά τι είπατε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και καλό είναι και να μην βγαίνουν προς τα έξω τέτοια πράγματα, αν και οι ίδιοι δεν έχουν δηλώσει κάτι αντίστοιχο. Δυσαρέσκεια, ξέρετε, μην μεγαλοποιούμε μια κατάσταση που στην ουσία δεν υπάρχει. Αν κάτι τέτοιο υπάρχει, καλά είναι ο ίδιος αυτός που αισθάνεται δυσαρεστημένος να το θέσει στον ίδιο τον αρχηγό της παράταξής για να δούμε πώς μπορούν να λυθούν τα ζητήματα. Σίγουρα... Αυτά λύνονται και σε παραταξιακές. Δεν ξέρω, κάνετε παράταξη μεταξύ σας με την έννοια να κλειστείτε σε ένα χώρο, να πετάξετε τα κινητά τηλέφωνο και να συζητήσετε? Όχι, δεν έχουμε τέτοιες τακτικές. Α, δεν κάνετε. Εντάξει, ρωτάω εγώ και εσείς απαντάτε. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, να έρθω και στο Δήμο Κοζάνης, επειδή ένα διάστημα έχει ακουστεί ότι θα είστε υποψήφιος δήμαρχος ή εσείς ή η κυρία Γκατζαβέλη, ο κύριος Δακής, πολλά νόματα. Τώρα, τελευταία, προχωράνε πολλά νόματα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι μια καλή υποψηφιότητα, ακούμε τώρα τελευταία τον Θόδωρο το Σιόγκα, τον νυν πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, ήδη κάνει κινήσεις, στέλεχος διαχειριστικής αρχής. Ακούμε το όνομα του Γιώργου του Τοπαλίδη, ο πρώην υποδιοικητής της Τρίτης ΥΠΕ, δημοτικός σύμβουλος και σήμερα μέλος της Μετάβασης. Το όνομα του Στέργιου Γκανάτσιου, του πρώην διοικητή του νοσοκομείου Πρίτανης, του Πανεπιστημίου ΤΕΗ και άλλα πολλά ονόματα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για τον Δήμο. Είστε αισιόδοξος ότι μια υποψηφιότητα κοινή με την στήριξη όλων ότι μπορεί να ευωδώσει? Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης. Μπορεί να ευωδώσει, κύριε Κιάννα?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό του αυτού που φύγεται. Δηλαδή, καλό είναι το ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Μακάρι αυτοί όλοι να καταφέρουν όμως να μπουν κάτω από μια κοινή συνισταμένη και να μπορούν από κοινού να οδηγηθούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί νομίζω ότι πάντα εκεί λίγο χωλαίνουμε και σαν παράταξη το λέω. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας κατά κάποιον τρόπο. Θα μπορεί να υπάρχει μια υποψηφιότητα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι βγαίνουν μία-δύο υποψηφιότητες. Εντάξει, αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θέλω να ελπίζω όμως ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα υπερισχύσει η λογική, γιατί όντως είναι μια χρυσή ευκαιρία. Και το κενό είναι τεράστιο. Μάλιστα. Τα ονόματα που ακούγονται δυνατά θα μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά μια παρουσία που μπορεί να κερδίσει τον Δήμο της Κοζάνης. Καθένα από τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Βακρατσά, έχει τα χαρακτηριστικά του και φυσικά έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα δεν ξέρω, οι περισσότεροι είναι φίλοι μου από αυτούς που αναφέρατε. Η κυρία Γκατζαβέλη ήταν και είναι συνάδελφός μου και θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχίσει αυτή την πολιτική της καριέρα. Φυσικά, προτεραιότητα για μας είναι να συμμετάσχει στις περιφερειακές εκλογές, έτσι, και όχι να μεταπηδήσει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς το έχετε αποκλείσει πάντως ότι δεν, σε αυτή τη φάση δεν πάτε στον πρώτο βαθμό σε αυτοδιοίκηση, συνεχίζετε στο δεύτερο βαθμό. Τελείωσε. Δεν αποκλείω τίποτα, κύριε Βακρατσά, αλλά εγώ σας είπα τα δεδομένα μου ποια είναι σήμερα και δεν θέλω άλλο να το συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι. Τώρα, για αυτούς που αναφέρατε, σας λέω ότι όλοι είναι αξιόλογοι, με κάποιους μας συνδέουν πιο πολλά πράγματα. Θεωρώ όμως το κομβικό σημείο είναι πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μπουν κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Ωραία, κλείνοντας, επειδή τον Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, ή τον Μάρτιο του 19, ο τότε Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης, εν ώψη των εκλογών των αυτοδιοικητικών, προχώρησε σε ένα σχήμα πολύ πιο κοντά του, σε αλλαγές και με ανθρώπους οι οποίοι θα πήγαιναν στην κάλπη το Μάιο του 19. Επειδή η θητεία σας η τωρινή των αντιπεριφερειακών λήγει γύρω στις 10 Νοεμβρίου, θεωρείτε ότι ο Γιώργος ο Κασαπίδης, εν ώψη των εκλογών, εφόσον θα είναι ξανά Περιφερειάρχης, υποψήφιος, θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα δυνατό σχήμα εν ώψη των εκλογών και να επανέλθουν πάλι και αυτοί που πήραν την πρωτιά στις περιφερειακές εκλογές. Πολλά ονόματα είναι εκτός σήμερα. Ο κύριος Γιάτσος, ο κύριος Σαββόπουλος, κυρία Γκατζαβέλη, άλλοι συναδελφοί, ο κύριος Κιωσές. Θα μπορούσε να ξαναπιστρέψει ένα τέτοιο σχήμα δυνατό για να πάτε στις εκλογές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Και να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο μπορώ να απαντήσω μόνο για τον εαυτό μου αν ήμουν στη θέση του Περιφερειάρχη. Εντάξει, είστε στέλεχος όμως και τα στελέχη πολλές φορές της Περιφερειάρχης μιλάνε με τον αρχηγό και του προτείνουν. Εγώ θα πω μόνο σε ό,τι με αφορά ότι επειδή και εμάς η θητεία μας τελειώνει σε λίγους μήνες, δεν θα ήταν αυτό κάτι αποτρεπτικό για να μην συμμετέχω στις εκλογές της επόμενης. Ακόμα δηλαδή ο Στέλιος Κιάνας και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Κασαπίδης να τον αλλάξει τον Νοέμβριο, θα είστε ξανά υποψήφιος. Ναι, δεν θα ήταν αυτός ο λόγος για να μην συμμετάσχω στις περιφερειακές εκλογές μαζί του. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο, επειδή θα πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να κλείσουμε και με την πολιτική επικαιρότητα λίγο των βουλευτικών εκλογών, ότι σε 9 μήνες, τώρα δεν ξέρω να το κάνει νωρίτερα, θα έχουμε εκλογές. Ασκείς και σκληρή κριτική από τον Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη το δίμερο που βρέθηκε στην ΔΕΘ. Για πείτε μας λίγο, πώς βλέπετε την κατάσταση, την πολιτική, κύριε Κιάνα? Κοιτάξτε να δείτε. Πολιτικά, τώρα σαν στέλεχος, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μέσα στην κοινωνία, σαν αυτοδιοικητικός, σαν μηχανικός και σαν πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Εγώ βλέπω ότι η σκοπιά που αντιμετωπίζει το κάθε κόμμα, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που μου αναφέρατε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, είναι τελείως διαφορετική. Βλέπετε ότι από τη μία προσπαθούμε να κάνουμε την χώρα μας όσο το δυνατόν πιο οχυρωμένη σε όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και από την άλλη ακούμε πράγματα τα οποία ακόμα μιλάμε για κρατικοποιήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Νομίζω ότι εκεί αυτό που είπε μεγάλο... ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι αν επιστρέψετε στην κυβέρνηση θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ στο 51%, πώς το βλέπετε? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι ένα πισωγύρισμα και μας πάει δεκαετίες πίσω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία καλά είναι να μην ακούγονται πλέον στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μπορεί να γίνει, κύριε Κιάνα. Τι να σας πω τώρα, πώς θα γυρίσει, όλα γίνονται έτσι. Ναι. Απλά νομίζω ότι δεν είναι σωστά δομημένα πράγματα και δεν δείχνουμε το ευρωπαϊκό μας προφίλ με τέτοιου είδους τοποθετήσεις.
Νομίζω ότι όσο αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που χειρίστηκε πολύ δύσκολες καταστάσεις και ακόμα και σήμερα έχει να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα ζητήματα, με πρώτο και καλύτερο αυτό της ενέργειας, νομίζω ότι οι κινήσεις που γίνονται και αυτό που πάντα να βλέπουμε και το τι βγάζουμε και προς τα έξω, έτσι, ναι, στην παγκόσμια αγορά, είναι θετικά. Όλα τα μηνύματα είναι θετικά. Άρα, εγώ αυτό θέλω να κρατήσω και φυσικά, βέβαια, επειδή έχουμε και μια ιδιαιτερότητα εμείς σαν περιοχή, θα πρέπει και οι κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας να δείχνουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε επίπεδο χώρας, να αντιμετωπίζουν και τη Δυτική Μακεδονία με τις ιδιαιτερότητες της στο μέγιστο βαθμό. Ναι, απλά ξαφνιάστηκαν πολύ με αυτό που άκουσαν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι εγώ μόλις επιστρέψω το 51% επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτό. Εντάξει, ας ρωτήσετε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αν πιστεύουν ότι αυτό είναι εφικτό. Και τι καλό θα επιφέρει στην χώρα μας. Είστε υπέρ μιας κυβέρνησης τρικομματικής, μια κυβέρνησης συνεργασίας, αν δεν προκύψει κάτι από τις εκλογές όταν θα γίνουν, αν δεν προκύψει μια ισχυρή κυβέρνηση ενός κόμματος. Αυτό ήταν και κάτι το οποίο θα έπρεπε να το δούμε και πολλά χρόνια πριν, πάλι θα πω. Έτσι, όταν είχαμε την οικονομική κρίση που είχαμε πολύ σοβαρά ζητήματα να διαχειριστούμε, θα έπρεπε τότε να υπάρχει αυτή η σύμπνοια και να μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας όλων αυτών των κομμάτων που αναφέρεται. Εγώ δεν είμαι αρνητικός, γενικά είμαι υπέρ των συνεργασιών και θεωρώ ότι με τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να λυθούν και πολλά επιμέρους ζητήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, που θέλει να υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία για να τα διαχειριστείς. Από εκεί και πέρα όμως, βλέποντας και κρίνοντας τη στάση αυτών των κομμάτων, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν στην ίδια κυβέρνηση. Κύριε Περιφερειάρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ας ελπίσουμε όλα αυτά που θίξατε στην αρχή να προχωρήσουν και να έχουμε θετικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων. Το ελπίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε